Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Πόπη. Ηλία, τι κάνεις, μας επιτρέπεις τον ενικό. Φυσικά, λοιπόν. Καλησπέρα, Χρήστα, καλησπέρα, Λέξη. Καλησπέρα. Είσαι καλά καταρχήν, καλά, υγεία και όλα τα υπόλοιπα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Πολύ ωραία. Αφού πηγαίνει και ο Άρης καλά, έχουμε ηρεμήσει λίγο τουλάχιστον προς αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ψυχική ηρεμία με το ποδόσφαιρο φέτος. Δεν έχουμε τόσο με το μπάσκετ, βέβαια, ψυχική ηρεμία. Ναι, αλήθεια. Να σου πω κάτι, Χρήστα, εδώ όμως. Αυτή τη στιγμή το ποδόσφαιρο είναι κάτι που έχει λείψει πάρα πολύ από τον Αριανό και νομίζω ότι είναι βασική προτεραιότητα. Σωστά, είναι όπως λέμε τα χρόνια της υπομονής αρκετά, δεν υπάρχει αλήθεια, άλλο. Αλήθεια είναι, είμαστε 4 χρόνια που λείπουμε από το φυσικό μας χώρο. Λάθη κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Ταλαιπωρούμαστε 4 χρόνια σε κατηγορίες οι οποίες δεν αρμόζουν στο όνομα του Άρη και στην ιστορία του. Αλλά πιστεύω ότι τέλος φέτος θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο και από του χρόνου θα είμαστε στη φυσική μας θέση και όχι απλώς θα είμαστε, αλλά με ψηλούς στόχους. Ναι, σωστά. Γιατί αυτό επιτάσσει και η ιστορία του Άρη. Δεν μπορεί ο Άρης να συμμετέχει απλώς. Εννοείται. Υπάρχει γενικότερα τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, το σημερίς προφανώς και εσύ, έτσι ένας ξεσηκωμός, μια αδημονία του κόσμου για το μάτς με τον Όφη. Θυμίζει παλιές εποχές. Ναι. Αλέξη, ο κόσμος είναι... Πρώπολα, εγώ ήμουν σε όλα τα μάτσα που παίξαμε μέχρι τώρα και στα 7. Ναι. Σε αυτή την προπαίδεια που κάνουμε φέτος, ναι. Την ευχάριστη προπαίδεια της 7-21, με το καλό την Κυριακή 3-8-24. Ο κόσμος ευχαριστιέται, γιατί το εισπράττω αυτό και στην κερίδια, ευχαριστιέται από αυτό που βλέπει. Ναι. Βλέπει μια ομάδα δυνατή, βλέπει μια ομάδα που αντέχει, βλέπει μια ομάδα... Ξύλο θέλουν, ξύλο. Δηλαδή, τέχνη. Είναι μια ομάδα η οποία εγώ θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Είναι μια ομάδα που γεμίζει τον Αριανό και γι' αυτό βλέπουμε και σιγά σιγά αγώνα με τον αγώνα όλο και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει, η ομάδα προέρχεται και από ένα σημαντικό διπλό στην Δράμα. Στη Δράμα, βέβαια. Είναι και εμπορικός αρκετά ο αντίπαλος, γιατί μιλάμε τώρα για τον Όφη, ο οποίος είναι μια ομάδα. Σαν όνομα, ναι. Όφη είναι μετά τον Άρη στην κατηγορία. Για μένα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο όνομα. Και είναι και ένα κίνητρο υψηλό, διότι με μια ενδεχόμενη νίκη είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης την Κυριακή θέτει τις βάσεις, νομίζω, ξεκάθαρα για να είναι αυτός που θα καταλάβει την πρώτη θέση. Αλήθεια είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα αφήνουμε τον Όφη πίσω 10 βαθμούς. Αλλά εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι φέτος δεν θα έχουμε το παραμικρό πρόβλημα. Καλά, πέρσι για να μην ανεβούμε, βέβαια γίνανε όρκια επί οργείων. Δηλαδή είδαμε βόλεϊ, είδαμε πολλά πράγματα, είδαμε σε αγώνες αντιπάλων μας. Φταίμε κι εμείς. Αλλά φέτος νομίζω ότι όλα αυτά θα περάσουν οριστικά στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε την ένδοξη πλευρά, την ένδοξη πορεία μας. Αγωνιστικά περίμενες εσύ αυτό το 7-7 και αυτή την πορεία μέχρι στιγμής ή ήσουν ασφιγμένος? Εγώ τι πιστεύω, εγώ πιστεύω το εξής, ότι η περσινή ομάδα, αν ήταν πέρσι όχι στην Football League αλλά στη Super League, θα ήταν κάπου στη μέση της βαθμολογίας της Super League. Ναι. Δεν ήταν όμως ομάδα Football League. Η Football League έχει ιδιαιτερότητες. Ναι. Τις βλέπουμε φέτος. Και αυτή η ομάδα ανταπεξέρχεται 100%. Είναι πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, έχει μεγαλύτερο ρεαλισμό, είναι πιο καλά σχεδιασμένη για την κατηγορία. Είναι κοινική πρώτα απ' όλα ομάδα. Ναι. Έτσι, και στη Δράμα η ομάδα ήταν κοινική. Ήταν έτσι όπως πρέπει να είναι μια ομάδα. Εγώ θα πω δεν είναι και επιπόλαια φέτος. Όχι αγωνιστικά η ομάδα, η λειτουργία της ομάδας. Γιατί πέρσι, σωστό. Για να λέμε και τα δικά μας, γιατί από τη μία... Μάθαμε από τα λάθη μας. Έτσι. Από τη μία 77 βαθμούς είχε ο Άρης. Και υπό άλλες συνθήκες θα έβγαινε η ομάδα έστω και επιπόλαια. Αλλά η επιπολαιότητά μας σε πολλά σημεία έδωσε το δικαίωμα στις Λαμίες και τα λοιπά. Πιστεύω ότι φέτος είμαστε... όχι είμαστε, φαίνεται το πράγμα ότι πρώπολα η ομάδα έχει μεγάλο πιστεύω στον εαυτό της. Ναι. Τρώμε γκολ και δεν το φοβόμαστε. Ενώ πέρσι... Δηλαδή χάνουμε και δεν το φοβόμαστε. Δηλαδή βλέπεις
όχι καλά, κατά πρώτο λόγο οι παίκτες, έτσι. Αλλά βλέπεις και στον κόσμο, δεν υπάρχει εκείνη η μουρμούρα που υπήρχε, αργούσαμε λίγο να βάλουμε τον γκολ τα παλιότερα, τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μια μουρμούρα στην κερκίδα. Φέτος ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα. Βοηθάει και το αποτέλεσμα. Την οποία εμπιστοσύνη την κέρδισε η ομάδα με τα σπαθί της, έτσι. Ναι, αποτελέσματα. Με τα αποτελέσματα, γιατί ανατρέψαμε και το ματς στην Κρήτη με τον Εργοτέλη, βρεθήκαμε να χάνουμε με την Παναχαϊκή, το γυρίσαμε, και επίσης στη Δράμα, στο δεύτερο ημίχρονο, ξαναγυρίσαμε το ματς. Εντάξει, με τον Όφη δεν χρειάζεται το να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία πάλι. Να κερδίσουμε από το πρώτο. Αυτό ακριβώς είπα στον μικροφορείο και στον Σπανό, γιατί τους είδα λίγο στα ποδητήρια μετά τον αγώνα. Λέω, κανένα ήσυχο απόγευμα δεν περάσουμε εμείς. Ναι, ναι. Στην Τζίτα. Κοίταξε, άμα είναι να το γυρνάμε, δεν πειράζει. Ας προηγούν οι άλλοι. Το αποτέλεσμα μετράει, έβγαινε. Κανείς δεν θυμάται. Το τι τράβηξε όταν χάναμε 2-0 από τον Εργοτέλη, αλλά να δεις τι καλά που ήμουν στο 94 που τελείωσε το μάτς 3-2. Έτσι είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Το αποτέλεσμα μετράει. Ίσα-ίσα όταν το ανατρέπεις κιόλας έχει και διπλή χαρά. Αλλά εντάξει. Ναι, έχει, αλλά δεν χρειάζεται. Φτάνει, κάναμε τις ανατροπές μας, τα κάναμε όλα. Ας κερδίζουμε εύκολα και λίγο ήσυχα, γιατί μπαίνουμε και σε επικίνδυνες ηλικίες. Θέλει πιο... Είναι και αυτό. Σωστά. Πάντως υπάρχει, την Κυριακή θα έχουμε, έτσι, από ό,τι φαίνεται, μαζική παρουσία. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΠΑΕ σήμερα, η οποία υφιστά και την προσοχή στον, στον κόσμο. Θέλει καλά, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αλέξη, πιστεύω ότι... Ναι, είναι πολύ, τη διάβασα την ανακοίνωση, είναι πολύ σωστή ανακοίνωση. Πρέπει να προσέξουμε όλοι όσοι θα είμαστε στο γήπεδο, και πιστεύω ότι θα είμαστε πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, εγώ το 15 το βλέπω πολύ εφικτό νούμερο. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό που μπόρεσε, και μπράβο στην ΠΑΕ που μπόρεσε και άλλαξε την ώρα. Ναι, γιατί είναι ανοιχτή η αγορά την Κυριακή. Που το 3 έγινε 5, γιατί είναι δύσκολη Κυριακή, έτσι. Ναι, είναι με ανοιχτή η αγορά, οικογένειες, ψώνια, είναι μέρες, πλησιάζουμε στις γιορτές. Είναι πολύ σημαντικό το, για μένα, που το 3 έγινε 5. Ναι. Και πιστεύω ότι θα δούμε ένα χαριλάο τα παλιά. Νομίζω ότι δεν και με υποδειγματική συμπεριφορά. Σωστά. Δεν ξέρω. Εγώ σκέφτομαι τώρα, βλέποντας και το πρόγραμμα της Super League για, αυτό το, για αυτή την αγωνιστική, νομίζω ότι το match το οποίο θα το χαρακτήριζε κανείς πόλο έλξης γενικότερα είναι το Άρης Όφη. Δεν υπάρχει κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε στη Super League πουθενά. Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Και να σας πω κάτι. Ο Άρης και ο Όφη είναι δύο, και Όφη, έτσι, ναι, είναι ονόματα Super League. Δεν είναι τώρα να είμαστε σε αυτές τις κατηγορίες. Δηλαδή, πιστεύω ότι η Ε3 που έχει τα δικαιώματα, η Ε3 θα το δείξει, φαντάζομαι, η Ε3, ναι, ναι, θα γράψει πολύ καλά νούμερα. Μα ήδη τρίβει τα χέρια, ναι, της από τις τηλεθεάσεις που κάνει. Και πάλι, ναι, ναι, και πάλι έχει μπει μέσα σε, και διαφημιστικά έχουν ωφέλη πολλαπλά. Είναι φυσιολογικό. Ναι, ναι, και όχι μόνο λόγω του Άρη, εντάξει, αλλά κυρίως λόγω του Άρη. Γιατί... Ναι, είμαστε, ότι είμαστε το μεγάλο όνομα, δεν το συζητάμε. Λέγαμε εμείς με τον Χρύσανθο πριν σε φιλοξενήσουμε στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, Ηλία, ότι είναι και για τη διοίκηση ένα γεμάτο γήπεδο την Κυριακή μια πολύ σημαντική βοήθεια, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν θέματα, είναι μια χρονιά που και πάλι έχει μηδαμινά έσοδα για την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και ένα γεμάτο γήπεδο. Η Football League έχει μόνο έξοδα, παιδιά. Τα έσοδα είναι αστεία. Μπράβο στον Καρυπίδη που μπορεί και κρατάει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Πρέπει... ο Καρυπίδης δεν έχει καταλάβει ακόμα για μένα τι ακριβώς είναι ο Άρης. Γιατί δεν έχει πάρει τη βοήθεια του Αριανού στο βαθμό που έπρεπε. Ναι. Δεν, ο κόσμος δεν ήταν... εγώ τον καταλαβαίνω τον κόσμο. Υπήρχε απογοήτευση, υπήρχαν πολλά, τράβηξε πολλά ο κόσμος. Θέση οικονομική κρίση, αλλά ο Άρης είναι μεγάλο μέγεθος. Ο Άρης δεν είναι ούτε να έχει 1000 διαρκές, ούτε να έχει 3.000 και 4.000 στο γήπεδο. Ναι. Ο Άρης είναι για μεγάλα πράγματα. Φαντάζομαι, Ηλία, ότι... Πιστεύω ότι σιγά σιγά, γιατί το είδα αυτό το πράγμα, το είδα και στο μάτς με την Παναχαϊκή και στο μάτς με τον Κισαμικό, που δεν ήταν, που δεν είναι μεγάλο όνομα, ναι, κακά τα ψέματα στην κατηγορία, ότι άντι η Παναχαϊκή είναι μια ιστορική ομάδα.
Υπήρχε μεγάλη προσέλευση κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι αύριο, μεθαύριο θα έχουμε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και φαντάζομαι ότι... Και θα είναι μεγάλη βοήθεια για την διοίκηση. Ποδοσφαιριστές, προπονητής και γενικά με αυτή την εικόνα. Την είδαν στο φιλικό, αλλά ήταν φιλικό όπως και να το κάνουμε. Ένα φιλικό είναι φιλικό. Με την Μπόκα. Εδώ είναι επίσημο παιχνίδι. Είναι επίσημο και μάλιστα σημαντικό και με σημαντικό αντίπαλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι και για την ομάδα την ίδια θα είναι πάρα πολύ σημαντική εικόνα αυτή που θα αντικρίσουν στο γήπεδο. Ναι. Δεν θα ξεχάσω πώς κοιτούσε το παιδάκι. Που κρατούσε, από ό,τι έμαθα είναι και ο γιος του Κατημύρια. Ναι, το φέρνει πάντα στα παιχνίδια. Ναι, που κοιτούσε, που τον είχε από το χέρι και κοιτούσε την κερκίδα όταν βγήκαν στο μάτι με την Μπόκα. Καλά, με την Μπόκα ήταν μια γιορτή. Ναι. Ήταν μια γιορτή, ήταν ένα φιλικό παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι για να, να ξανασυστηθούμε στην τέτοια... Τα χρόνια περάσανε, με ξεχάσανε. Ναι. Πάντα μεγάλη ζημιά. Πάθα μεγάλη ζημιά στις μικρές ηλικίες. Εγώ θεωρώ ότι τώρα είμαστε στον δρόμο που, δηλαδή μετά το μαζί την Πόκα τα Αριανάκια ψηλώσα 5 πόντους, κατάλαβες. Ναι, δηλαδή ότι είμαστε εδώ πέρα. Ότι και το βλέπουν και όλοι εδώ, το μάτς. Το βλέπουν όλοι, είναι στην ΕΡΤ. Το βλέπουν οι πάντες. Λένε, όπα, Β' Εθνική, αλλά καλά, αυτοί μαζεύουν στη Β' Εθνική τόσο κόσμο, γεμάτο γήπεδο. Τόσο κόσμο, παίζει καλά, ρόλο. Είναι πρωτοφανές. Μα βλέπεις τα γήπεδα της Super League και σλίβεσαι. Αυτό λέγαμε ότι δηλαδή τα εισιτήρια Πανιωνίου, Ατρομήτου και Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή των τριών ομάδων που εποφελούνται από την απουσία ομάδων όπως ο Άρης, έτσι. Σωστό, έτσι. Μαζί και οι τρεις να παίξουν την Κυριακή. Δεν θα έχουν τον κόσμο που είχε στη Δράμα, όχι με τον Όφη. Αλήθεια είναι, έτσι. Όπου στη Δράμα η παρουσία του κόσμου ήταν συγκλονιστική. Ήταν συγκλονιστική και εκεί δεν ξέρω ποιος συνάδελφός της ήταν ρεπόρτερ, γιατί μετά που έβλεπε τη φάση του αγώνα μίλησε για χίλια άτομα, παιδιά. Να σου πω κάτι, λίγο τον αδικήσαμε, ξέρεις τι έγινε. Το χίλια το λέει στην έναρξη του αγώνα. Ναι. Που αυτή είναι η ενημέρωση ότι ο Άρης πήρε 1000 εισιτήρια. Ξέρεις, αυτός που δεν ασχολείται πισταμένα με το ρεπορτάζ, γιατί στην πορεία μετά, αν τον άκουγε, δεν τον άκουσες εσύ, στην πορεία μετά είπε ότι είναι σχεδόν διπλάσιοι. Είπε στην πορεία. Ναι. Πρέπει κάποιος να του είπε, μεγάλε, δεν είναι 1000 τελικά. Άνοιξε και η δίπλα κερκίδα. Ναι, άνοιξε και η δίπλα. Εγώ στην δίπλα ήμουνα. Για να καταλάβεις. Μα φάνηκε στην αρχή ότι ήταν μόνο οι 5. Και μετά φάνηκε ότι ήταν άνοιξε και η δίπλα κερκίδα και είχε. Ήταν σχεδόν όλη η κερκίδα γεμάτη. Το δε αριστερό μέρος ήταν σφιχτικά, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Και το δεξί ήταν γεμάτο και ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι που άφησε προς τα ποδητήρια στα 2,5. Που είχε μια γραμμή των ΜΑΤ. 3.000 χωράει όλο εκείνο το... Όλοι και οι δύο ναι, οι κερκίδες. Ναι, είμαστε τουλάχιστον 2,5. Ήταν γύρω στις 2,5. Δηλαδή, να πούμε και κάτι θετικό, έτσι. Έχω από αυτά μεγάλη. Τις εκδρομές. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Και όπως επίσης ήταν και πάρα, εμένα μου θύμισε στα παλιά τα χρόνια, ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα στη Δράμα μέσα. Ναι, το πρωί, ναι. Δηλαδή, εποφελήθηκε η πόλη, έτσι. Αυτό είπαμε και εμείς. 2.500 άνθρωποι, πιαν καφέ, φάγανε, ποτά. 450 μπιφτέκια, είδαμε και σουβλάκια, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ντροπή ήταν εκείνη η μέρα. Λοιπόν, είναι τέτοιο. Υπήρχε, δηλαδή πήγαινε στα μαγαζιά, είχε κυτρινή η Δράμα. Έτσι. Να πούμε όμως κάτι θετικό, Ηλία, συνολικό. Και η Δόξα είχε κόσμο. Να πούμε συνολικά κάτι θετικό. Ότι είχε κόσμο. Και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι αυτή που. Εμένα με έκανε να γουστάρω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, okay, είναι ο παδός του Άρη, η ομάδα μου κτλ. Αλλά είναι και το γούστο να βλέπεις και από την άλλη πλευρά. Να υπάρχει κόσμο. Και να είναι ένα γεμάτο λοιπόν γήπεδο χωρίς φωτοβολίδες, χωρίς ξύλο, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Χρήσατε, εγώ έτσι μεγάλωσα. Υποδειγματική. Έτσι μεγάλωσα. Παντού πηγαίναμε και όλοι ερχόταν. Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και η καζούρα να γίνει και όλα να γίνουν, ρε παιδί μου, στα όρια. Αυτό ήταν. Και δεν έγινε το παραμικρό. Εκτός από εκείνο που το έκανε ένα τσιρικά, δηλαδή τώρα μιλάμε για μια αστειότητα. Ναι. Καζομάρα μεγάλη. Αλλά από ό,τι έμαθα ήταν ένα. 14 χρόνο παιδάκι ήταν. Αλλά δες πώς μπορεί να την πληρώσει τώρα όμως, έτσι. Μην τα συζητάει. Εγώ κόντζα τρελάθηκα. Στο 94,5. Ενώ κερδίζει το μάτι. Λέω δεν γίνεται αυτό, όλο στη μένωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι στη μένωση, είναι χαζό. Όχι, ήταν κάτι επιπόλαιο. Εντάξει, πέρασε όλα καλά. Έτσι. Μπάσκετ, εκεί που έχεις.
και το χαρακτήρα του μπασκετικού έχει, παρόλο που από ό,τι ξέρω δεν είσαι μπασκετικός για την ευθύνη δυναμία, αλλά... Άκουσα σου πω, εγώ αριανός είμαι, ούτε μπασκετικός είμαι, ούτε ποδοσφαιρικός είμαι, αριανός είμαι. Άκουσα σου πω, Χρήστε. Λόγω της γέννησης έχει πάει αυτό το... Ναι, με το μπάσκετ, ναι, μα, να σου πω, ναι, είχαμε ανεκατευθεί τότε... ναι, και ιδιοκτησιακά και διοικητικά, οκ. Okay. Άκου να σου πω, το μπάσκετ φέτος ξεκίνησε με... Από πέρσι ξεκίνησε το πρόβλημα. Εμείς που ήμασταν πιο κοντά στην ομάδα, εντάξει, κάποια πράγματα ξέραμε. Υπήρχε το προσωπικό πρόβλημα του Νίκου του Λάσκαρη, το οποίο μοιραία επηρέασε την ομάδα σε τεράστιο βαθμό. Είναι ευτυχία για τον Άρη που είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, βοήθησε πάρα πολύ στη συγκρότηση της ομάδος και στην παρουσία που έχει μέχρι τώρα, αλλά από εκεί πέρα είναι το πρόβλημα το οικονομικό. Ναι. Αν μπορέσει ο Νίκος Λάσκαρης να λύσει τα δικά του τα προβλήματα, εγώ χάρηκα με τη δήλωση που έκανε προχθές αμέσως μετά την απόφαση της ανακρίτριας. Ήταν η πρώτη ρεαλιστική παραδοχή του προβλήματος. Γιατί ναι, μέχρι τώρα έλεγε άλλα πράγματα. Ναι, ναι, σωστό. Ότι πρέπει να δούμε τις προσφυγές γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και ότι 18 μήνες δεν ασχολήθηκα. Ενώ πριν από 2 μήνες βγήκε στο ραδιόφωνο και έλεγε φταίει ο Γάιδαρος που πετάει. Ναι, εντάξει. Δίκιο έχεις. αλλά ναι, παραδέχτηκε το πρόβλημα. Εμείς που ήμασταν κοντά στην ομάδα το ξέραμε το πρόβλημα. Χρήστος, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα στην ομάδα. Μακάρι ο άνθρωπος να λύσει τα προβλήματά του, μακάρι και να μπορέσει η ομάδα να συνεχίσει. Όσον αφορά τις χορηγίες, όχι έρχεται ο χορηγός, όχι η τουρκική εταιρεία, τέτοιο. Γι' αυτά όλα να μιλήσουμε όταν τα λεφτά πέσουν υπογραφές και πέσουν πάνω στο τραπέζι. Άμα διαφήμιση, τέρμα στον Άρη. Οι υπογραφές καταρχήν πρέπει να πέσουν με την διαφημιστική εταιρεία και μετά η διαφημιστική εταιρεία να φέρει τις χορηγίες. Δεν χρειάζεται να λέμε κάτι παραπάνω γιατί πέρασε ακόμη μια εβδομάδα και δεν είδαμε καμία υπογραφή. Γιατί θυμάμαι εγώ τη δήλωση του κ. Κολοβέτσιου που τη διάβασα που έκανε στα social media ότι τελειώσαμε και ανεπίσημα σας... Επειδή τις έχω μετρήσει, κάθισα χθες... Τελειώσαμε και αρχίζει νέα εποχή... Επειδή τις έχω μετρήσει, είναι 7 οι αναφορές ότι αύριο υπογράφουμε. Είναι από τέλη Οκτωβρίου, φτάσαμε Δεκέμβρη, η τελευταία είναι 5 Δεκέμβρη, ότι αύριο υπογράφουμε. Τι να πω, εγώ γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω, αρκετά το θίξαμε αυτό το πράγμα, όταν μακάρι να υπάρχουν τα λεφτά, μακάρι να υπάρχουν οι εταιρείες, όχι οι εταιρείες, τα ονόματα που άκουσα είναι και υπαρκτά και δυνατά, μακάρι να έρθουν στον Άρη, μακάρι να έρθουν να επενδύσουν, τα λεφτά δεν έχουν ούτε πατρίδα ούτε χρώμα. Σε όλο τον αθλητισμό υπάρχει παγκοσμιοποίηση, μακάρι να έρθουν και να μπορέσουμε να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Αλλά πάντα όλο αυτό το πράγμα θα το χειριστεί ο Λάσκαρης. Η ομάδα είναι παιδιά, δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Η ομάδα είναι του Λάσκαρη. Έτσι, υπάρχει διοκτήτης και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ο διοκτήτης στο Άρη. Έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι δικιά του η ευθύνη και για το καλό και για το κακό. Έτσι ακριβώς. Σωστά. Με τη νέα σου ιδιότητα του εκδότη, πώς θα πας? Ξέρετε πολύ καλά, επειδή συνεργαζόμαστε και θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την τεράστια βοήθειά σας. Άρχισε να πάρουμε τώρα είναι μια εφημερίδα η οποία για μένα, επειδή είμαι παλιός εφημεριδαίας, ξέρεις, συμμάρωστος εφημερίδα, έτσι μεγάλωσα εγώ. Δεν είμαι πολύ... Χρόνια πανηγυρίζουν τα περίπτερα μαζί σου, χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Ήμουν από τους καλύτερους πελάτες πάντα. Έτσι. Σιγάρα και εφημερίδες. Άκου να σου πω, εντάξει, η εφημερίδα έχει μεγάλη ανταπόκριση από τους Αριανούς Φιλάθλους. Αλλά είναι, για μένα είναι καλή και σαν εφημερίδα, δηλαδή έχει περιεχόμενο. Είναι διαβαστερή που λέμε στην πιάτσα. Μπράβο. Έχει πράγμα να διαβάσεις μέσα. Είναι καλή εφημερίδα. Φυσικά με την έχουμε τους καλύτερους τους καλύτερους λείπουν και μερικοί Αριανούς δημοσιογράφους τους καλύτερους που έχουν τη διάθεση να γράψουν είναι αντικειμενική η εφημερίδα. Εσείς είστε τουλάχιστον μάρτυρες, αν ποτέ σας είπα ή εγώ ή ο Τίμης ο Παπαϊωάννου ποτέ
να γράψει οτιδήποτε. Εγώ εσύ, την εσύ όχι, ο, ο Ντίμης μας έχει πει δύο φορές. Βρήκες άνθρωπο. Πραγματικά όμως, όντως, ο Ντίμης. Βρήκες άνθρωπο, ναι. Η εφημερίδα... Μια μέρα πάντως, συγγνώμη, να σου πω κάτι, θα τον ξεφωνήσω μια μέρα σε έναν, να δω αν θα τον πάρει χαμπάρι, δηλαδή, να γράψω ένα κειμενάκι ξεφωνητό. Δεν θα πάρει χαμπάρι. Μα ναι, να σου πω κάτι, εγώ δεν το πω. Να σου πω κάτι, η εφημερίδα είναι αντικειμενική. Πιάνει τα πράγματα τώρα, γράφεται όλοι επώνυμα με τα ονόματά σας από κάτω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Γι' αυτό εγώ υπάρχουν και μερικές φορές μες στην εφημερίδα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ενός θέματος από μένα, διαφορετική από ένα άλλο συνάδελφο. Αλλά διαβάζεις και τις τρεις-τέσσερις διαφορετικές απόψεις. Και αυτό είναι η υγεία. Και αυτό είναι η υγεία. Μα αυτό είναι η υγεία. Το υπογράφεις αυτό που γράφεις. Έτσι. Καταλάβεις, θα επέμβω εγώ σε εσένα για να σου πω γράψει έτσι ή γράψει. Δεν υπάρχει γραμμή στην εφημερίδα. Μα δεν υπάρχει, Εσύλια, δεν υπάρχει και λόγος πλέον γραμμής στον Άρη. Δεν υπάρχει φυσικά λόγος κανένας. Φυσικά. Δεν, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η εφημερίδα ασχολείται με όλα τα τμήματα του Άρη. Έτσι δίνουμε μεγάλη έμφαση και στον ερασιτέχνη που είναι η μάνα του συλλόγου με προβολή όλων των τμήματων. Τώρα... Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο... Τι έχει ο Αριάννος να διαβάσει? Πραγματικά τα μηνύματα που παίρνουμε σαν στην επίσημη σελίδα, πώς τα λέτε αυτά... Στο Facebook, στη σελίδα στο Facebook. Όχι τα σελίδα στο Facebook. Ναι. Όχι καπέλα, όχι. Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο κάνουμε... θα υπάρχουν εφημερίδες με την πρώτη φανέλα που εκδώσαμε... Στις 18 Φεβρουαρίου έχει βγει η πρώτη εφημερίδα, τώρα φτάζουμε στα 44, ναι. Α, δεν κλείσαμε στα 4 όπως λέγανε. Ορίστε. Δεν κλείσαμε στα 4 όπως λέγανε κάποια. Όχι. Επειδή μπερδεύτηκα, ναι. Εντάξει, ωραία. Ναι, στα 3 συν 1 δεν κλείσαμε, όχι. Έτσι. Θα έχει, θα υπάρχουν εφημερίδες. Με φανέλες. Θα υπάρχει και η πρώτη φανέλα που είχαμε βγάλει με το λογότυπο το Άρης είσαι. Ωραία. Και θα υπάρχει και το καπέλο που βγάλαμε, άλλες εφημερίδες. Με το καπέλο βγάλαμε και ο κόσμος παίρνει. Γι' αυτό είναι μια προσφορά. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν κόστος. Ότι ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι εμείς αυτό το πράγμα όχι για λεφτά δεν το κάνουμε. Δηλαδή... είναι, δηλαδή, το καπέλο που βγάλαμε είχε τρομακτική ανταπόκριση από τον κόσμο. Τρομακτική, ήταν και πολύ ωραίο σαν καπέλο. Όντως, σαν καπέλα μάλιστα. Τεσσάρων ειδών σχέδια. Να σου πω, από τον κόσμο είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όσον αφορά την ανταπόκριση. Και να τους προειδεάσουμε κιόλας ότι τις γιορτές θα έχει μια ωραία εκπλήξη, να ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό πάει για την πρωτοχρονιά. Ναι, ναι. Αυτό πάει για την πρωτοχρονιά. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο φίλο. Ωραία. Και τα Χριστούγεννα θα έχει ωραία εκπλεξούλα και την πρωτοχρονιά. Και τα Χριστούγεννα θα έχει και είναι εορταστικές μέρες, οπότε κάτι πρέπει να έχει κάτι παραπάνω. Εντάξει, την προπαίδεια του 10 βάλε τα Χριστούγεννα και θα είναι το 9. Θα είναι το 9, μετά να μάθουμε και του 10. Εγώ δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά, εγώ ήμουν καλός στα φιλολογικά, δηλαδή ήμουν αρχαία, κλασικό. Εμείς τι περίμενες ότι ήμασταν στα μαθηματικά. Ευτυχώς τώρα που είναι ο Άρης, ξαναθυμάμαι την προπαίδεια. Κοίταξε, το 7 όμως να ξέρεις, το έχουμε μάθει με τον συμπολίτη, γιατί είναι το 3-7-21 διαφορά στους τίτλους, 7 ο ένας, 21 ο άλλος. Τώρα να πάμε και λίγο, γιατί είμαστε στάσιμοι. Να προχωρήσουμε στο 8 λίγο τώρα με το ποδόσφαιρο. Σωστό. Να έχουμε, να ξέρουμε τι θα μαθαίνουμε. Και ούτω καθεξής. Είναι ευχάριστη προπαίδεια. Έτσι. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια να καταλαβαίνει ότι θα υπάρξουν και απώλειες, θα υπάρξουν. Δεν γίνεται να κάνει 34 νίκες. Αλλά όσο κρατάει. Σε όλο τον κόσμο, έτσι. Φυσικά. Όσο κρατάει. Εσύ το 17 στα 17 τον τέλος έδωσε το είδες live. Φυσικά όλα. 7 στα 7 υπάρχει. Ορίζα, όχι ποτέ. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει μέσα έξω. Εθνική. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, πλέον δεν υπάρχει. Στην αρχή στο ξεκίνημα υπήρχε. Ναι. Ναι. Εκείνη τη χρονιά, την πρώτη χρονιά της τρίτης εθνικής, στο δεύτερο γύρο, που, η δράμα που είχαμε φάει ένα γκολ μόνο. Ένα γκολ, έφερε, νομίζω, μια ισοπαλία στην Καβάλα, κάτι. Όχι, ήταν τελευταία αγωνιστική εκείνη. Α, μετάλλες. Για συνεχόμενες νίκες είχες 11 νίκες. Ή 10 ή 11.
μετά έκανες. Και έφερες ισοπαλία. Έφερες, έκανες 10 συνεχόμενες νίκες μετά τη Δράμα και έφερες ισοπαλία στο τελευταίο με Καλατζίδη. Αλλά δεν υπήρχε ποτέ ξεκίνημα 7 στα 7. Όχι, όχι, ξεκίνημα, ποτέ, όχι, ναι. Ποτέ, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καν. 37-21 και δεν νομίζω αν το έχει κάνει ο Μορκάνος Ολυμπιακός μπορεί να το έχει κάνει. Δεν μπορεί να το έχει κάνει κανένας άλλο. Έτσι. Ωραία. Δεν υπάρχει, όχι. Είναι καταπληκτική η πορεία μας. Ζούμε καλές ευχάριστες στιγμές. Του χρόνου θεωρώ να είμαστε ακόμα καλύτερα. Θεωρώ. Θέλω να είμαστε ακόμα καλύτερα. Έτσι. Ωραία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού όλοι στο γήπεδο. Να είστε καλά, καλές γιορτές, παιδιά, γιατί θα σας δω μέχρι τις γιορτές. Θα τα πούμε και την Κυριακή όλοι στο γήπεδο. Αλήθεια, αλήθεια, όλοι στο γήπεδο. Όλοι στο γήπεδο με μυαλό και με συνήθεια. Και όλοι στα περίπτερα αύριο, ρε Σιλία. Και όλοι στα περίπτερα αύριο, πάνε στα περίπτερα. Κοίταξε, και την Κυριακή να πούμε τον κόσμο. Μπες στο πνεύμα του εκδότη λίγο. Μπες στο πνεύμα του εκδότη, όντως. Όποιος δεν πάρει Σάββατο, την Κυριακή οι εφημερίδες θα υπάρχουν κανονικά. Πάντα υπάρχουν. Βεβαίως, Σάββατο και Κυριακή πάντα υπάρχει εφημερίδα παντού. Και ειδικά για την Κυριακή έχει προβλεφθεί, λόγω του αγώνα, η περιοχή Χαϊδάρων είναι ιδιαίτερα φορτωμένη. Να είναι φορτωμένη, γιατί θέλουμε και τα καπελάκια και τις μπλουζίτσες μας και τα πάντα όλα θέλουμε. Σωστό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Να είσαι καλά. Καλώς να είσαι καλά, να είσαι καλά.